Κύριε Γιάντσιο, φαίνεται να έχουμε μία, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, ύφεση από πλευράς κρουσμάτων στην περιφερειακή ενότητα Σερών, αν και υπάρχουν καθημερινά και σταθερά κρούσματα. Ναι, φυσικά δεν έχουμε σταματήσει με όλη αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, έχουμε πραγματικά μία ύφεση. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο το γεγονός εδώ στις Σέρες. Σε καλό δρόμο είμαστε, ο κόσμος προσέχει, είμαστε σε στάδιο το οποίο μπορώ να πω ότι όλοι είμαστε πιο προσεκτικοί πρωτού από 2 μήνες, 3 και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε για να φύγουμε από όλο αυτό το δύσκολο κομμάτι που μας έχει βρει. Βέβαια, σε εμάς τα προβλήματα εδώ συνεχίζουν να υπάρχουν, δεν έχουν σταματήσει καθόλου να μην δεν υπάρχουν. Δηλαδή, με λίγα λόγια, και το Γενικό Νοσοκομείο τώρα βέβαια κάπως έχει αδειάσει και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ελπίζουμε ότι μπορούν τα οποιαδήποτε άλλα κρούσματα να αντιμετωπιστούν με καλύτερο τρόπο. Οπότε ας αισιοδοξήσουμε, ας έχουμε μια αισιοδοξία. Βέβαια τώρα το ζήτημα είναι ότι βλέπουμε τεράστιες ωραίες, πολύ κόσμο έξω. Αυτό δεν ξέρουμε πώς θα γίνει. Σίγουρα, όπως φαίνεται, επειδή η οικονομία μας μπατάρει, αποφάσισαν άρον-άρον να αρχίσουν να κάνουν ένα άνοιγμα και να φύγουμε από την καραντίνα, διότι θα είχαμε τεράστια προβλήματα και έχουμε δηλαδή οικονομικά. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι 186 ήταν το 2019 το ακαθάριστο εθνικό προϊόντος, το ΑΕΠ. Σήμερα το 2020 είναι 165, δηλαδή 21 δισεκατομμύρια λιγότερα. Αναλογιστείτε ότι από αυτά 12 δισεκατομμύρια πληρώνουμε τόκους και τοποχρεωλήσια. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, η πίτα αυτή μικραίνει όσο γίνεται περισσότερο. Οπότε έχουμε τεράστια δομικά προβλήματα. Γι' αυτό λέτε ότι έσπασαν και το lockdown ή καλύτερα το μετρίασαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και θα το σπάσουν περισσότερο, ενώ όλοι οι ληξιμολόγοι λέγανε ότι δεν είναι νωρίς όλα αυτά, αλλά δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, διότι στέρεψαν, αν θέλετε, δεν έχουν δώσει βέβαια και ιδιαίτερα και τίποτε, η αλήθεια είναι αυτό, και όσο πάει το πράγμα δυσκολεύει. Μόνο το τελευταίο μήνα, το Δεκέμβρη, είχαμε 58.000 νέους ανέργους δηλωμένους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένα εκρηκτικό μείγμα αυτό που μας έχει βρει και δεν μπορούσαν τίποτα άλλο να κάνουν από το να σπάσουν την καραντίνα. Αυτός είναι ο κύριος λόγος και όχι τίποτα άλλο. Τα προβλήματα παραμένουν να υπάρχουν. Ακούμε τους γιατρούς της ΜΕΘ να λένε ότι δεν έχουμε προσωπικό, δεν κάνουν τίποτε. Τα νοσοκομεία δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ένα τρίτο κύμα, αν συμβεί, ούμι γίνεται να μην συμβεί, γιατί αν συμβεί δεν ξέρω αν θα μπορούμε πια να το σηκώσουμε και τι θα δούμε. Η οικονομία φυσικά πρέπει να βοηθηθεί, αλλά όπως όλα τα κράτη της Ευρώπης δίνονται χιλιάδες ευρώ, έτσι έπρεπε να γίνει και εδώ. Δηλαδή δεν μπορεί ένας που έχει κλείσει το εστιατόριό του, το καφέ του, να μην του δίνουν κάποιες χιλιάδες ευρώ. Εξέχασε, θα έλεγα, Ιωάννη Γιάννησιο, πότε το έκλεισε. Έχει 3 μήνες. Δεν θυμόμαστε πλέον πότε έκλεισαν αυτά τα μαγαζιά. Έχει χαθεί κυριολεκτικά η μπάλα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να αναλογιστείτε ότι στη Γερμανία δίνουν 15 και 20 και 30 χιλιάδες και 10 χιλιάδες και 8 χιλιάδες ανάλογα την επιχείρηση αυτή τη μορφή που έχουμε εδώ. Και εδώ μας δίνουν μια επιστρεπτεία 2.000, το οποίο λένε το 50% θα επιστραφεί και δεν είναι και αυτό σίγουρο. Μπορεί να τα ζητήσουν και όλα πίσω. Και πώς θα τα πληρώσουμε το 2021 και το 2022 και την επιστρεπτέα με όλα αυτά που μας έχουν βρει. Χρήματα δεν έρχονται από πουθενά. Νίκια τρέχουν, έξοδα τρέχουν. Οι ασφαλιστικές εισφορές δεν έκανε το κράτος το πρώτο lockdown είχαμε και ένα 30%, ξέρετε, μείωση των ασφαλιστικών εισφορές. Σήμερα δεν έχουμε τίποτα και είμαστε στο 4ο μήνα. Δηλαδή, βλέπετε ότι η οικονομία δεν άντυχε και θα κατέρε. Που έχει ήδη καταρρεύσει δηλαδή, θα το δούμε μπροστά μας, αλλά τέλος πάντων αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι γρήγορα γρήγορα πάνε να προλάβουν την πτώση μας. Τώρα, θα πώς θα τα καταφέρουν ή όχι, αυτό είναι ένα ζήτημα, διότι όπως όλοι ξέρουμε και τα εμβόλια αργούν που δίνουν την ελπίδα εκεί. Θα δούμε τώρα τι γίνεται και με αυτή την ιστορία.
Γι' αυτό θα δούμε και εκλογές, εγώ λέω, γύρω στο Σεπτέμβριο εκεί, διότι δεν τους παίρνει έτσι που πάει το πράγμα και πώς θα αναστηθούμε, πώς θα σηκωθούμε από αυτό που μας έχει βρει. Τι λένε οι μαγαζάτορες, άκουγα, όλοι λένε τις δύο πρώτες μέρες λίγο κινήθηκε η αγορά και τώρα πάλι είναι σε μια υποτονική κατάσταση, διότι στην ουσία πήγαν οι άνθρωποι και πήραν τα απαραίτητά τους, αν θέλετε, στο λιανεμπόριο, έτσι. Δεν βγαίνει έτσι η κατάσταση. Πρέπει το κράτος να είναι γενναίο, να δώσει χρήματα σε όλους για να μπορέσουν να βγουν από αυτό το δύσκολο, αν θέλετε, στη δύσκολη κατάσταση που μας ήρθαν. Δεν μας επιβάλλανε να μας κλείσουν. Αφού επιβάλλουν να κλείσουν, θα πρέπει να προστατεύσουν και τους πολίτες, τις επιχειρήσεις τους, την επόμενη μέρα. Δεν είναι μόνο για τους δημόσιους. Καλώς οι δημόσιοι υπάλληλοι αυτοί, okay. Τι θα γίνει με τους άλλους? Οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα είναι 800.000 όλοι μαζί. Όλοι οι υπόλοιποι, τα 9 εκατομμύρια, τι θα γίνει, πώς θα την βγάλουν πέρα? Θέλω να πω ότι είναι υποχρέωση της πολιτείας να σκύψει πάνω στο πρόβλημα και να βοηθήσει και να μην κάνει αυτές τις σπασμωδικές κινήσεις. Γιατί, παραδείγματος χάρη, όλοι ξέρουμε ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι εστία το οποίο μεταδίδεται. Καμία μέρημνα. Τίποτα. Υπάρχει όπως είναι. Εκεί δεν παίρνονται τα μέτρα που θα έπρεπε να πάρθουν. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα πρέπει το κράτος να δώσει χρήματα, να χτυπήσει εκεί που υπάρχει αυτή η μετάδοση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα ανταπεξέλθουμε, γιατί όπως φαίνεται και όπως με βλέπετε και σας βλέπω, πάει και το 21, δεν πάμε καλά, διότι θα μας φάει και το 21 και δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα.